are a rock. Κάλθεις από την Αλβανία. Ναι. Ποιο μέρος? Βόρεια, Λάτσι. Βόρεια Αλβανία. Βόρεια Αλβανία. Λάτσι, πάνω. Τι διαφορά έχει η Βόρεια Αλβανία από την Νότια? Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, συγκεκριμένη διαφορά, απλά λένε τη διαφορά. Είμαστε πιο... Στην Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα από την Νότια έχει διαφορά. Μιλάμε πιο χοντρά, πιο αλλιώτικα από τους άλλους. Πιο χωριάτικα δηλαδή. Ναι, πολύ χωριάτικα. Ναι, ε? Ναι. Είσαι από χωριό δηλαδή. Από χωριό. Πώς είναι οι πυρώτες οι δικοί μας, επάνω μιλάνε διάλεκτο. Ναι. Πιο ναι, διαφορετικό αξέντο. Πολύ αλλιώτικο. Πολύ χοντρό, όπως λέμε. Ναι. Πολύ χωριάτικο. Και είσαι 20 ετών. 20, ναι. Πώς βρέθηκες στη φυλακή? Φυλακή, 17 μήνες και είναι 18. Ναι, πώς, γιατί, τι έγινε και σε πέραν εδώ, για κλοπές? Ναι, βασικά έκανα την πρώτη φορά, έκανα, με δικάσανε. Πού έμεινες, σε ποια περιοχή? Ρέθινο, Κρήτη. Κρήτη? Ναι. Έλα, κάτσε να το πριν πάμε στις κλοπές. Από την Βόρειο, από τη Βόρεια Αλβανία, πώς έφτασες στη Νότια Ελλάδα? Πολλές μέρες δρόμου. Πολλές μέρες δρόμου. Πάρα πολλές. Δύσκολο. Με τα πόδια. Όχι, βασικά όταν ήρθα εγώ, έχω έρθει μέχρι Λάρισα με τα πόδια. 5 μέρες έχω κάνει το δρόμο. Από πού ήρθες? Από Αλβανία, από Κόρυθα μέχρι Λάρισα με τα πόδια. Κόρυθα. Ναι. Μέχρι Λάρισα με τα πόδια. Ναι. 5 μέρες. Αυτό που λένε με τις γραμμές του τρένου. Δεν ξέρω αυτό ακριβώς, αλλά 5 μέρες έκανα. Ναι, όχι από τις γραμμές του τρένου, γιατί συνήθως λέει παίρνουν τις γραμμές του τρένου και πάνε πλάι στο τρένο για να μην χάσουν τον δρόμο. Εντάξει. Παλιός ήταν ένας στήλος μου και το ήξερα καλά. Έχεις ένα φίλο μαζί που ήξερε τον δρόμο. Ναι. Και πέρασε τα σύνορα. Ναι. Βράδυ. Εντάξει, δεν είναι όπως το λένε τα σύνορα να πας μέρα ή βράδυ. Δεν είναι. Είναι εύκολο να πέρασε τα σύνορα. Δεν έχει τίποτα. Πέρασε. Δεν φοβόσου. Πρώτη φορά ναι. Αλλά το έχω κάνει δύο φορές. Την πρώτη φορά τι ένιωθες? Εγώ λέω πότε περνάω τα σύνορα, πότε περνάω, πώς θα είναι. Θα είναι δύσκολο, ξέρω εγώ. Θα μας πυροβολούν κάτι τέτοια που άκουγα, Αλβανία, ότι πυροβολάνε, ξέρω εγώ. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Φανταζόσουν την Ελλάδα πώς, για πες μου, τι φανταζόσουν ότι θα βρεις εδώ το Παρίσι? Ναι, ε? Το τέλειο μέρος. Αλλά... Το πίστευες? Στην αρχή ναι. Το τέλειο μέρος για να βγάλω κάτι, να είμαι καλύτερα οικονομικά, πιστεύω. Ήσουν πολύ μικρός. Όταν ξεκίνησες, πόσο χρόνο ήσουν? Από τα 14 έχω έρθει. 14 ήρθες. 14 ήρθες. Είσαι μωρό, παιδί είσαι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχεις αδέρφια, οικογένεια? Άλλα 4. 2 κορίτσια και 2 άλλα αγόρια. Ο μπαμπάς τι δουλειά κάνει στην Αλβανία? Τώρα είναι άνεργος, μηχανικός είναι. Μηχανικό, αυτοκινήτο. Ναι. Νιώμα. Δεν δουλεύει. Στο σπίτι. Τους είπες ότι φεύγεις? Ναι. Τι τους είπες? Α, τότε θα πήγαινα σχολείο εγώ και πήγα γυμνάσιο. Οικονομικά δεν ήμουν καλά, δεν ένιωθα καλά. Να σε συντηρεί ο πατέρας σου και οι δικές σου. Να σε συντηρεί ο πατέρας σου, ούτε μπορούνε, ούτε μπορούσα να, όπως ήθελα εγώ. Και αποφάσισα να φύγω. Τι σου είπαν οι γονείς σου? Τι να μου πούνε, δεν άκουσα τίποτα. Τους λέω φεύγω, αλλά... Ναι, δεν σου στεναχωρέθηκαν? Ναι. Γεια σου, Σίμος. Παιδί το Σίμος. Δεν σου είπα, μου πας, είσαι μικρός ακόμα. Μου λέει, μην πας, αλλά πού να ακούς τέτοια λόγια. Ό,τι θέλεις κάνεις τέτοιες περιστάσεις. Δεν φώναξαν? Φώναξαν, αλλά... Δεν μπορέσα να σταματήσω. Δεν μπορέσα. Κι ήρθες. Ήρθα. Ποια πόλη είδες πρώτα στην Ελλάδα όταν μπήκες? Λάρισα έφτασε. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη που είδες στην Ελλάδα? Ναι. Η Λάρισα? Ναι. Πώς σου φάνηκε? Πολύ διαφορετικά από Αλβανία. Όπως ήταν το τότε εσάς. Ναι. Εντάξει. Τι σου άρεσε περισσότερο από αυτά που είδες πρώτα? Γενικά ήταν καλά στην αρχή. Ναι, βλέπεις ήταν... κόσμο, βλέπεις... Κορίτσια. Ναι, εντάξει, ωραίες. Κορίτσια έχει και Αλβανία, αλλά... Ναι. Βλέπεις άλλα πράγματα, καλύτερα πράγματα, καλύτερες πολυκατοικίες, εγώ βλέπεις καλύτερα... Μαγαζιά. Ναι. Εντάξει, ήταν πιο ωραία από Αλβανία, ήταν το εσάς. Και τώρα πιστεύω δεν έχω καιρό να πάω Αλβανία. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό σου είχες να βρεις μια καλή δουλειά. Να οικονομήσω κάποια λεφτά και να γυρίσω πάλι. Να γυρίσω στην οικογένειά μου. Ναι. Στην πατρίδα μου όπως. Έψαξες να βρεις δουλειά αμέσως? Ναι. Βρήκες? Του σας δούλευα με τον αδερφό μου.
Δούλευες. Ναι. Ήταν αδερφός σου Ελλάδα. Ναι, Κρήτη ήταν κι αυτός. Στη Λάρισα δεν έμεινες για δουλειά. Όχι. Κατέβηκες. Κατευθεία. Ήταν Άργος, Πελοπόννησο. Ήταν θείος μου εκεί, αλλά δεν έκανα. Στην Κρήτη με τι πήγες. Από Λάρισα πήρα τρένο Αθήνα. Αθήνα. Και μετά καράβι. Πήρες το καράβι από τον Πειραιά. Και Κρήτη. Και έφτασες στην Κρήτη. Πρώτη φορά θυμάμαι, εγώ το φανταζόμουν την Κρήτη, ήταν πολύ, ξέρω εγώ, ένα μικρό νησάκι, ούτε δρόμος, ούτε τίποτα. Εκεί πριν φτάνω, βλέπω φώτα, πάρα πολλά, ξέρω εγώ και λέω τώρα. Σε ποια πόλη πήγες? Φτάσαμε Χανιά την πρώτη φορά. Χανιά. Από Χανιά πήγα. Είναι ωραία πόλη. Ε, εκεί με περίμενε ο αδερφός μου. Και... Τι μήνα έφτασε στα Χανιά, καλοκαίρι ήταν, χειμώνας, τι ήταν? Όχι, καλοκαίρι ήταν, αρχή καλοκαιριού. Oh, είχε για τουρισμό, είπες εδώ είμαστε, Μαϊάμι. Εντάξει, ήταν ωραία σημασία. Δούλευα, είχε δουλειά. Ωραίες εικόνες για ένα παιδί 14 ετών. Αυτά θέλει. Αυτά θέλει ένα παιδί. Τι θέλει. Και ποια δουλειά αμέσως. Πλαχάγια δουλειά ο αδερφός μου. Οικοδομή δηλαδή. Ναι. Έβαζε μεροκάματα. Ναι, εντάξει. Σαν στην αρχή ήμουν καλά, εντάξει. Είχα βάλει αυτά στην άκρη, βοηθούσα τους δικούς μου. Ήμουν καλά. Τι πήρες, τα πρώτα πράγματα που πήρες για τον εαυτό σου ποια ήταν? Τι να πάρεις, τίποτα. Ρούχα δεν πήρες? Εντάξει, αυτά εννοείται. Ρούχα είναι το πρώτο πράγμα αυτό, όταν έχεις αυτά. Και έπειτα πώς ήρθαν τα δυσάρεστα και άρχισαν οι κλοπές και οι κασαρίες? Από κακομεταχείριση της κρίσης που είδα, κρίση, εντάξει, κρίση στο μυαλό μου. Και πού σε έπιασαν? Στον έθιμνο, αστυνομία. Και σε διώξαν. Με φέραν φυλακή. Πού? Αυλώνα. Έχεις ανάρτηση στον Αυλώνα. Ναι, την πρώτη φορά που έκανα 7 μήνες. Έκατσες 7 μήνες? Ναι. Πόσο ήσουν τότε? Λέω κάπου 19 νομίζω. Τώρα κλείνω 1,5 χρόνο από τα μέσα. 19 ήσουν όταν ήρθες, την πρώτη φορά. Ναι. Ναι. Και έκατσες 7 μήνες και έφυγες. Ναι. Τότε θα ήταν ωραία, εντάξει. Με βγάλαν και από εδώ, ένιωθα ωραία. Βγήκες από τη φυλακή. Ναι. Και ξαναπήγες στην Κρήτη. Ξαναπήγα πάλι εκεί. Και τι έγινε πάλι και ξαναγύρισε εδώ? Μέσα σε 20 μέρες, εγώ πάω να δώσω παρόν και μου λένε ότι έχει απόφαση. Ξέρω εγώ τι απόφαση λέω. Εγώ βγήκα, δούλευα, ήμουν μια χαρά. Με τον αδερφό μου, είχα αράξει, είχα βάλει μια λέω, ξέρω εγώ. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Ναι. Και μετά μου λένε έχει απόφαση. Τι έκανα πάλι. Δεν είσαι, λέει, αναρχωτικά, λέει, δεν είσαι δώσει παρόν, λέει, κάτι τέτοια. Δεν έχεις δώσει παρόν? Ναι. Εγώ είχα το αποφυλακιστήριο μαζί μου και λέω, πώς να δώσω παρόν, το λέω, κοίτα, από 12/5/2012 ήμουν μέσα. Τώρα, πώς να δώσω παρόν. Σου ζήτησα να δώσεις παρόν? Έδωσα παρόν, εγώ, ναι. Σε πιάσαν γιατί δεν έδινες παρόν την περίοδο που ήσουν στη φυλακή? Ναι. Και το βλέπαν ότι ήμουν φυλακή για αυτό το περίοδο, ήταν 12/5. Εγώ με 1/5/2012 είχα δώσει παρόν. Δεν το στάδειξε τα χαρτιά. Ναι, αλλά. Και τι σου είπαν μέσα? Μου λέει έχει ένταλμα από δικαστήριο. Πάλι πίσω. Πήγε στο δικαστήριο? Όχι, μου λένε θα πας ανακριτή, λέει το πρωί. Ξέρω εγώ πάω στα δικαστήρια εκεί, με βάζουν σε ένα γραφείο, κατευθείαν χαρτί μεταγωγή. Τι μεταγωγή, δεν είπε στον ανακριτή εγώ? Μα δεν με πήγαν καθόλου ανακριτή. Μου λέει καλά θα πας ανακριτή. Με βάλαν σε ένα άλλο γραφείο που ήταν κάτι άλλο. Τι μου λέει, κάτι λέει, ένταλμα, εντάξει, λέει, χαρτί μεταγωγής, όνομα, πάει για το πάλι φυλακή. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Απίστευτο. Και όμως γίνονται. Και όμως. Απίστευτο και όμως αληθινό. Έτσι αποδίδουν δικαιοσύνη. Ο πρώτος ανακριτής που θα σε έβλεπε, θα σου λέγε πήγαινε στη δουλειά σου. Πώς να δώσεις παρόν αφού είσαι στη φυλακή? Πιο μεγάλο παρόν από αυτό δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Τι να πεις όμως, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα περιμένω πάλι δικαστήριο. 18 μήνα μου ήρθε. Έχω πολύ καιρό. Τώρα είσαι 20, ε? Ναι. Δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Δεν σκέφτομαι τίποτα. Όταν βγεις από εδώ δεν θα είσαι χαρούμενος όπως την πρώτη φορά που έφυγες? Όχι βέβαια. Ζάπα φυλακή βγάνω. Αυτό είναι πολύ άδικο τώρα που γίνεται. Μάνα 18 μήνες βγάνε ζάπα τώρα, έχω άλλες. Για τα 20 σου χρόνια, 18 μήνες είναι πολύ άδικο. Θα μπορούσα να κάνεις πράγματα, να δουλεύεις. Ο αδερφός σου συνεχίζει να είναι στην Κρήτη? Όχι, έφυγε από τη Θεσσαλονία τώρα. Γιατί, θύμωσε για σένα? Όχι, δεν είσαι δουλειά, οικονομικά δεν πήγαινε καλά.
Ήταν οικογένεια και αυτός. Τα πήρε όλα, τα σήκωσε και έφυγε. Πώς πήρες την απόφαση να βγεις στην κάμερα και να δείξεις το πρόσωπό σου? Θα το πάρω από την αδικία μου, το άδικο πράγμα που μου κάνουν. Οι Αλβανοί έχετε μια ωραία λέξη, τον Μπέσα. Το έχουμε πάρει από εσάς αυτό, είναι δική σας λέξη. Πιστεύεις στην Μπέσα? Πιστεύω, βασικά. Πιστεύω πως θα δώσεις Μπέσα, πρέπει να το κρατήσεις. Για να σου φωνάζουν στο όνομα. Μπέσα όμως, το κράτος δεν είχε για σένα Μπέσα. Όχι. Τι Μπέσα, δεν είναι Μπέσα. Μαρδόκ, τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα όταν βγεις? Τι σκέφτομαι? Θα μείνεις εδώ να προσπαθήσεις πάλι ή θα φύγεις? Όχι. Τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι είναι να μείνω εδώ. Δεν θέλεις? Όχι. Σε έχουν στενοχωρήσει πολύ? Τι, χάνω πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακόμα να χάσω. Γιατί να χάσεις άλλα, θα φύγεις, θα τελειώσεις από εδώ. Ναι, έχω ακόμα δρόμο. Θα τους γονείς σου επικοινωνείς? Ναι. Το τηλέφωνο? Κάποιες φορές, εντάξει. Τι σου λένε? Τι να μου λέει, υπομονή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι δεν σου αρέσει εδώ μέσα, εκτός από την ελευθερία σου που στερείσαι? Εντάξει, γενικά η φυλακή, φυλακή είναι. Είναι καλύτερα από όσο φανταζόμουν όταν ήρθα, όταν πρώτα ήρθα. Ναι. Καλύτερα είναι. Έρχομαι όταν ήρθα, λέω, δεν θα έχει τηλεόραση, τίποτα. Έρχομαι, δεν βλέπω τηλεόραση στην αρχή, εντάξει. Αλλά εντάξει, μετά από κάποιο καιρό, βαριέσαι, τα συνήθεις πένα. Κάθε μέρα τα ίδια. Στην Αλβανία τι δουλειά σκέφτεσαι να κάνεις? Πού ξέρω εγώ τώρα. Με τα άλλα παιδιά εδώ που κουβεντιάζεις, τι έχεις καταλάβει? Τι να καταλάβεις, όλοι έχουν τα παραπονά τους, όλοι στεναχωρημένοι. Τι διαφορά έχει η κοινωνία μέσα στη φυλακή από την κοινωνία έξω από τη φυλακή, ο κόσμος μέσα από τον κόσμο απ' έξω? Διαφορά, τι έχουν, εντάξει, έχουν πιο πολύ μπέσα εδώ μέσα. Τα λένε, ναι. Εδώ πιο πολύ μπέσα απ' έξω. Ναι. Εντάξει, δεν είναι όποιος και όποιος μέσα, δεν είναι όπως έξω. Λίγοι είναι μέσα και πιο πολλά είναι έξω. Εδώ όταν λες κάτι πρέπει να το κάνεις, όπως να είναι. Έχεις καλή σχέση με τους φύλακες και με την διευθύντρια? Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Σου φέρονται καλά? Δεν έχω κανένα παράπονο. Το πες και κατηδίαν, δεν το λες επειδή μας βλέπει? Όχι, όχι, αλήθεια, δεν έχω παράπονο. Όταν έχω κάτι το λέω εγώ, όπως ήρθα εδώ. Ανοιχτά, δεν φοβάμαι τίποτα. Πιο κάτω από εδώ θα πάω πουθενά. Πιο μέσα από εδώ. Δεν φοβάμαι κάτι. Όχι, εγώ σου εύχομαι να πας πιο πάνω, πολύ πάνω, γιατί φαντάζομαι ότι... Και εγώ αυτό θέλω, αλλά λέω πιο κάτω από εδώ δεν γίνεται να πάω. Πιο φυλακή από εδώ. Ποια είναι ωραία, το ωραιότερο κομμάτι εδώ στη φυλακή, γιατί μου έχεις πει το βουνό την προηγούμενη φορά. Εντάξει, ωραία είναι να είσαι έξω. Πώς είμαι καγγελά, να είσαι ελεύθερος. Φαντάζεσαι συνέχεια το βουνό, εντάξει, όταν βλέπεις. Όταν κοιμάσαι στα όνειρά σου, συνήθως τι βλέπεις? Βλέπεις όνειρα? Ναι. Τι ονειρεύεσαι? Τι ονειρεύεσαι? Είναι ελευθερία σου. Βλέπεις συνέχεια έξω πράγματα, ανθρώπους που δεν έχεις δει. Δύσκολα είναι. Ποιον θέλεις πιο πολύ να δεις τώρα? Την οικογένειά μου. Την οικογένεια. Ναι. Έχω κάπως ο καιρό να το δω. Θα σ' άρεσε να έρθουν εδώ, να σε δω? Ναι, γιατί όχι. Και στη φυλακή, δεν σε πειράζει? Απλά με... μου φτάνει να τους δω. Σου φτάνει? Αφού δεν γίνεται κάτι άλλο. Θα ήθελες να έρθουν σε εδώ? Πώς δεν θα ήθελα. Έχουν έρθει ποτέ? Η αδερφή μου έχει έρθει 2-3 φορές. Mm-hmm. Τώρα έχουν φύγει όλοι οι Αλβανοί. Δεν έχω κανένα. Αλβανία μένουν εκεί, στην πόλη σας, στην Βόρεια Αλβανία. Ναι. Για σένα τι είναι η δικαιοσύνη? Αν ακούς τη λέξη δικαιοσύνη, τι σκέφτεσαι? Εντάξει, να κάνω κάτι σωστό εσύ. Όπως εμένα, δικαιοσύνη δεν λέγεται. Και πολλά άλλα παιδιά μου. Είναι τζάβο μέσα. Όταν ακούς τη λέξη αστυνομία... Τι να πεις αστυνομία? Σε χτύπησαν ποτέ? Αρκετές φορές. Στην Κρήτη? Πολύ. Εντάξει. Τι κλωτσιά, δουλειά, σπαλιά, ρε. Απ' όλα.
Ναι. Γιατί τους έκανες κάτι? Εντάξει, επειδή με πιάσανε κλοπές. Ξέρω εγώ. Για να τα πεις όλα. Γιατί, πώς και πού. Φάκι, ξύλο. Αυτά είναι στο μενού, εντάξει. Τις παρανομίες είναι. Δεν ξεχνιούνται όμως. Δεν ξεχνιούνται, αλλά τι θα κάνεις. Ήσουν μικρός πολύ. Τι έφταξε, η ηλικία σου ή κάτι άλλο? Η ηλικία. Εντάξει. Yes. Εγώ έφταιγα. Έφταιγε κανείς που μπήκα σε αυτόν τον δρόμο. Φίλους έχεις? Εδώ. Γενικά. Ναι. Εδώ έχεις φίλους. Έκανες φίλους εδώ μέσα. Εντάξει. Εδώ μέσα είναι δύσκολο να κάνεις φίλους. Γιατί? Τι δεν ξέρεις τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις ένα άλλο φίλο που να είσαι. Να μου πεις ότι έχουν μπες εδώ μέσα. Πιο πολύ απ' έξω. Έχουν μπες όταν λες κάτι, εντάξει. Όταν συμφωνείσαι κάτι, πρέπει να το κάνει. Αλλά φιλία δεν έκανες εδώ μέσα. Φιλία δεν το πεις. Εντάξει. Ήταν μικρά παιδιά, αλλά φύγανε αυτή τη μεγάλη φυλακή. Αυτή ήταν καλά παιδιά. Πιο πολύ με Αλβανούς ή με Έλληνες κάνεις παρέα? Αλβανούς. Εδώ ισόγειο δεν είσαι Έλληνες. Φίλους Έλληνες έχεις? Όχι. Δεν έκανες? Έκανα, εντάξει. Ένα για από και που όταν αράζαμε, καθόμαστε μαζί, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω κόλλημα με τα αυτά. Αλλά δεν έχω κάνει φίλο. Τι λένε οι Αλβανοί για τους Έλληνες τώρα, τι ακούς? Για τους Έλληνες, εντάξει, δεν είναι... Τι γνώμη γενικά υπάρχει, δηλαδή ήρθε πολλοί κόσμοι στην Αλβανία να δουλέψει, ταλαιπωρίες, φασαρίες, επεισόδια, είχαμε πάρα πολλά. Σε αυτό το ρεύμα το μεταναστευτικό από Αλβανία. Ναι, γενικά αλλά... οι Αλβανοί τι λένε τώρα για τους Έλληνες? Τώρα είναι, εντάξει, είναι διάφορα πράγματα, όπως τα έχουν κάνει. Αλλά δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ναι, είναι οι ίδιοι. Υπάρχει κάτι καλή. Στην Αλβανία τι δεν σου αρέσει? Εντάξει, η οικονομία, ξέρω. Η ζωή, η πόλη όμως, εκεί τα μαγαζιά έχουν αλλάξει τώρα, ε. Ναι, τώρα. Δεν είναι όπως όταν έφυγες. Έχει. Τώρα είναι Ευρώπη. Να το λες έτσι. Κοντά. Καλά είναι. Πλησιάζει. Ναι, το έχουν φτιάξει καλά. Η γυναίκα τι είναι για σένα? Δεν το έχω καταλάβει ακόμα αυτό το πράγμα. Δεν το έχεις καταλάβει? Έχει. Δεν έχω φτάσει εκεί. Μεγάλο μυστήριο, έτσι. Θέλει... πολύ ψωμί να το μάθεις. Καλή τύχη σου εύχομαι. Μακάρι. Γιατί τώρα αρχίζει η ζωή για σένα. Άρχισε λίγο ανάποδα. Έχει αρχή είναι. Θα πάνε όμως όλα καλά. Έχουμε χρόνια μπροστά. Και στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά από εδώ. Upon which I stand. Από κακομετασχείριση της κρίσης που είδα, κρίση, εντάξει, κρίση στο μυαλό μου. Και πού σε έπιασα? Στο έθιμο, ναι. Αστυνομία. Και σε διώξανε. Με φέρανε φυλακή. Πού? Αυλώνα, ναι. Έχεις ανάρτησε τον Αυλώνα? Ναι, την πρώτη φορά που έκανα 7 μήνες. Έκατσε 7 μήνες? Ναι. Πόσο ήσουν τότε? Λέω, κάπου 19 νομίζω. Τώρα κλείνω 1,5 χρόνο από τα μέσα. 19 ήσουν όταν ήρθες, την πρώτη φορά. Ναι. Και έκατσες 7 μήνες και έφυγες. Ναι. Τότε θα ήταν ωραία, εντάξει. Με βγάλαν και από εδώ, ένιωθα ωραία. Βγήκες από τη φυλακή. Ναι. Και ξαναπήγες στην Κρήτη. Ξαναπήγα πάλι εκεί. Και τι έγινε πάλι και ξαναγύρισες εδώ? Μέσα σε 20 μέρες, εγώ πάω να δώσω παρόν και μου λένε ότι έχεις απόφαση. Ξέρω εγώ τι απόφαση λέω. Εγώ βγήκα, δούλευα, ήμουν μια χαρά. Με τον αδερφό μου είχα αράξει, είχα βάλει μια λέω, ξέρω εγώ. Ναι. Κάποιο τρόπο. Ναι. Και μετά μου λένε είσαι απόφαση. Τι έκανα πάλι. Δεν είσαι, λέει, αναρχωτικά, λέει, δεν είσαι δώσει παρόν, λέει κάτι τέτοια. Δεν έχει δώσει παρόν. Ναι. Εγώ είχα το αποφυλακιστήριο μαζί μου. Λέω, πώς να δώσω παρόν, το λέω. Κοίτα, από 12/5/2012 ήμουν μέσα. Τώρα, πώς να δώσω παρόν. Σου ζήτησα να δώσεις παρόν. Έδωσα παρόν εγώ. Ναι. Σε πιάσαν γιατί δεν έδινες παρόν την περίοδο που ήσουν στη φυλακή. Ναι.
Και το βλέπαν ότι ήμουν φυλακή για αυτό το περίοδο, ήταν 12 του 5ου. Εγώ με 1η του 5ου 2012 είχα δώσει παρανόμο. Δεν το στάδειξε τα χαρτιά. Ναι, αλλά. Και τι σου είπα, μέσα. Μου λέει, έχεις ένταλμα από δικαστήριο. Πάλι πίσω. Πήγε στο δικαστήριο. Όχι, μου λέει να θα πας ανακριτή, λέει το πρωί. Ξέρω, εγώ πάω στα δικαστήρια εκεί, με βάζω σε ένα γραφείο, κατευθεία χαρτί μεταγωγή. Τι μεταγωγή, δεν είπε στον ανακριτή, εγώ. Μα δεν με πήγαν καθόλου ανακριτή. Μου λέει και καλά θα πάω ανακριτή. Με βάλαν σε ένα άλλο γραφείο που ήταν κάτι άλλο. Τι μου λέει, κάτι ένταλμα, εντάξει, εντάξει, λέει χαρτί μεταγωγή, όνομα. Πάει και το πάλι φυλακή. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Απίστευτο. Και όμω γίνονται. Και όμω. Απίστευτο και όμω αληθινό. Έτσι αποδίδουν δικαιοσύνη. Ο πρώτος ανακριτής που θα σε έβλεπε θα σου λέγε πήγαινε στη δουλειά σου. Πώς να δώσεις παρόν αφού είσαι στη φυλακή. Πιο μεγάλο παρόν από αυτό δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Τι να πει όμως, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα περιμένω πάλι δικαστήριο. 18 μήνα μου ήρθε. Έχω πολύ καιρό. Τώρα είσαι 20, ε. Δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα. Δεν σκέφτομαι τίποτα. Όταν βγεις από εδώ δεν θα είσαι χαρούμενος όπως την πρώτη φορά που έφυγες. Όχι βέβαια. Δεν θα πάω φυλακή εγώ. Αυτό είναι πολύ άδικο τώρα που γίνεται. Πάνε 18 μήνες πάνε ζάπα τώρα. Έχω άλλες. Για τα 20 σου χρόνια, 18 μήνες είναι πολύ άδικο. Θα μπορούσα να κάνεις πράγματα, να δουλεύεις. Ο αδερφός συνεχίζει να είναι στην Κρήτη. Όχι, έφυγε από τη Θεσσαλονία τώρα. Γιατί. Είμαστε για σένα. Όχι, δεν είσαι δουλειά, οικονομικά δεν πήγαινε καλά. Δεν είμαι οικογένεια κι αυτός. Τα πήρε όλα, τα σήκωσε και έφυγε. Πώς πήρες την απόφαση να βγεις στην κάμερα και να δείξεις το πρόσωπό σου? Θα το πάρω. Την αδικία που το άδικο πράγμα που μου κάνω. Η Αλβανία έχετε μια ωραία λέξη, τον Μπέσα. Το έχουμε πάρει από εσάς αυτό, είναι δική σας λέξη. Πιστεύεις την Μπέσα? Πιστεύω, βασικώς. Πιστεύω πως θα μου δώσεις μπέσα πρέπει να το κρατήσεις. Για να σου φωνάζουν στο όνομα. Μπέσα όμως, το κράτος δεν είχε για σένα μπέσα. Όχι. Τι μπέσα, δεν είναι μπέσα αυτό. Μαρδόκ, τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα όταν βγεις? Τι σκέφτομαι? Θα μείνεις εδώ να προσπαθείς πάλι ή θα φύγεις? Όχι. Τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι είναι να μείνω εδώ. Δεν θέλεις, όχι. Σε έχουν στενοχωρήσει πολύ. Τι, χάνω πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακόμα να χάσω. Γιατί να χάσεις άλλα, θα φύγεις, θα τελειώσεις από εδώ. Ναι, έχω ακόμα δρόμο. Με τους γονείς σου επικοινωνείς? Ναι. Το τηλέφωνο. Κάποιες φορές, εντάξει. Τι σου λένε? Τι να μου λέει, υπομονή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι δεν σου αρέσει εδώ μέσα, εκτός από την ελευθερία σου που στερείσαι? Εντάξει, γενικά η φυλακή, φυλακή είναι. Είναι καλύτερα από όσο φανταζόμουν όταν ήρθα, όταν πρώτα ήρθα. Ναι. Καλύτερα είναι. Και έρχομαι όταν ήρθα, λέω, δεν θα έχω τηλεόραση, τίποτα. Έρχομαι, βλέπω τηλεόραση στην αρχή, εντάξει. Αλλά εντάξει, μετά από κάποιο καιρό, βαριέσαι τα συνήθισμένα. Κάθε μέρα τα ίδια. Στην Αλβανία τι δουλειά σκέφτεσαι να κάνεις? Πού ξέρω εγώ τώρα. Με τα άλλα παιδιά εδώ που κουβεντιάζεις, τι έχεις καταλάβει? Τι να καταλάβεις, όλοι έχουν τα παραπονά τους, όλοι συναχωρημένοι. Τι διαφορά έχει η κοινωνία μέσα στη φυλακή από την κοινωνία έξω από τη φυλακή, ο κόσμος μέσα από τον κόσμο απ' έξω? Διαφορά, τι έχουν, εντάξει, έχουν πιο πολύ μπέσα εδώ μέσα. Τα λένε, ναι. Εδώ πιο πολύ μπέσα απ' έξω. Ναι. Εντάξει, δεν είναι όποιος και όποιος μέσα, δεν είναι εδώ έξω. Λίγοι είναι μέσα και πιο πολλά είναι έξω. Εδώ όταν λες κάτι πρέπει να το κάνεις, όπως να είναι. Έχεις καλή σχέση με τους φύλακες και με την διευθύντρια. Ναι, πάρα πολύ. Σου φέρονται καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου το πες και κατηδίαν, δεν το λες επειδή μας βλέπει. Όχι, όχι, αλήθεια, δεν έχω παράπονα. Όταν έχω κάτι το λέω εγώ όπως ήρθα εδώ. Ανοιχτά δεν φοβάμαι τίποτα. Πιο κάτω από εδώ θα πάω πουθενά. Πιο μέσα από εδώ. Δεν φοβάμαι. Θα σας πήγαινα σχολείο εγώ. Και πήγα γυμνάσιο. Οικονομικά δεν ήμουν καλά, δεν ένιωθα καλά.
να σε συντηρεί ο πατέρα σου και οι δικοί σου. Να σε συντηρεί ούτε, ο πατέρα σου. Ούτε, ούτε μπορούν, ούτε μπορούσα να. Όπω ήθελα εγώ. Και αποφάσισα να φύγω. Τι σου είπαν οι γονεί σου. Τι να μου πούνε, δεν άκουσα τίποτα. Τι λέω, φεύγω, αλλά. Ναι, δεν σου στεναχωρέθηκαν. Ε, ναι. Γεια σα, Σίμω. Παιδί το Σίμω. Δεν σου είπα, μου πα, είσαι μικρό ακόμα. Μου λέει, μην πα, αλλά πού να ακούσει τέτοια λόγια. Ό,τι θέλει, κάνει σε τέτοιε περιστάσει. Δεν φώναξαν. Φώναξαν, αλλά. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Δεν μπορούσα. Ήρθα. Ποια πόλη είδε πρώτα στην Ελλάδα όταν μπήκε. Λάρισα, έφτασε. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη που είδε στην Ελλάδα. Ναι. Η Λάρισα. Ναι. Πώς σου φάνηκε. Πολύ διαφορετικά από Αλβανία. Πώς ήταν το τότε σας. Ναι. Εντάξει. Τι σου άρεσε περισσότερο από αυτά που είδες πρώτα. Γενικά ήταν καλά στην αρχή. Ναι, που βλέπεις ήταν... κόσμο, βλέπεις... Κορίτσια. Ναι, εντάξει, ωραίες. Κορίτσια έχεις και Αλβανία. Αλλά... Ναι. Βλέπεις άλλα πράγματα, καλύτερα πράγματα, καλύτερες πολυκατοικίες. Εγώ βλέπεις καλύτερα... Μαγαζιά. Ναι. Εντάξει, ήταν πιο ωραία από Αλβανία, ήταν το σας. Και τώρα πιστεύω δεν έχω καιρό να πάω Αλβανία. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό σου είχες να βρεις μια καλή δουλειά. Να οικονομήσω κάποια λεφτά και να γυρίσω πάλι. Να γυρίσω στην οικογένειά μου. Ναι. Στην πατρίδα μου όπως. Έψαξες να βρεις δουλειά αμέσως. Ναι. Βρήκες. Του σας δούλευα με τον αδερφό μου. Δούλευες. Ναι. Ήταν ο αδερφός σου Ελλάδα. Ναι, Κρήτη ήταν κι αυτός. Στη Λάρισα δεν έμεινες για δουλειά. Όχι. Κατέβηκες. Κατευθεία. Ήταν Άργος, ήτανε θείος μου εκεί, αλλά δεν έκανα. Στην Κρήτη με τι πήγες. Από Λάρισα πήρα τρένο Αθήνα. Αθήνα. Και μετά καράβι. Πήρε το καράβι από τον Πειραιά. Και Κρήτη. Και έφτασε στην Κρήτη. Πρώτη φορά θυμάμαι, εγώ το φανταζόμουν ότι η Κρήτη ήταν πολύ, ξέρω εγώ, ένα μικρό νησάκι, ούτε δρόμο ούτε τίποτα. Εκεί πριν φτάνω, βλέπω φώτα πάρα πολλά, ξέρω εγώ και λέω τώρα. Ποια πόλη πήγες. Φτάσαμε Χανιά την πρώτη φορά. Χανιά. Από Χανιά πήγα. Είναι ωραία πόλη. Ναι. Εκεί με περίμενε ο αδερφός μου. Τι μήνα έφτασε στα Χανιά. Καλοκαίρι ήταν, χειμώνας, τι ήταν. Όχι, καλοκαίρι ήταν, αρχή καλοκαιριού. Όχι, για τουρισμό, είπες εδώ είμαστε, Μαϊάμι. Εντάξει, ήταν ωραία στην αρχή. Δούλευα, είχε δουλειά. Ωραίες εικόνες για ένα παιδί 14 ετών. Αυτά θέλει. Αυτά θέλει ένα παιδί. Τι θέλει. Και έπιασε δουλειά αμέσως. Πλαχάγια δουλειά, α πούμε. Υποδομή δηλαδή. Ναι. Έβαζε μεροκάματο. Ναι, εντάξει. Στην αρχή ήμουν καλά, εντάξει. Είχα βάλει αυτά στην άκρη, βοηθούσα τους δικούς μου. Ήμουν καλά. Τι πήρες, τα πρώτα πράγματα που πήρες για τον εαυτό σου, ποια ήταν. Τι να πάρεις, τίποτα. Ρούχα δεν πήρες. Εντάξει, αυτά εννοείται. Ρούχα είναι το πρώτο πράγμα αυτό. Όταν έχεις. Και αυτά. Και έπειτα πώς ήρθαν τα δυσάρεστα και άρχισαν οι κλοπές και οι κασαρίες. Κάλθεις από την Αλβανία. Ναι. Ποιο μέρος. Βόρεια, Λάτσι. Βόρεια Αλβανία. Βόρεια Αλβανία. Λάτσι, πάνω. Τι διαφορά έχει η Βόρεια Αλβανία από την Νότια. Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, συγκεκριμένη διαφορά, απλά λένε τη διαφορά. Είμαστε πιο... Στην Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα από την Νότια έχει διαφορά. Μιλάμε πιο χοντρά, πιο αλλιώτικα από τους άλλους. Πιο χωριάτικα δηλαδή. Ναι, πολύ χωριάτικα. Ναι, ε? Ναι. Είσαι από χωριό δηλαδή. Από χωριό, χωριό. Πώς είναι οι πυρώτες οι δικοί μας, επάνω μιλάνε διάλεκτο. Ναι. Πιο ένα διαφορετικό αξέντο. Πολύ αλλιώτικο. Πολύ χοντρό, όπως λέμε. Ναι. Πολύ χωριάτικο. Και είσαι 20 ετών. 20, ναι. Πώς βρέθηκες στη φυλακή. Φυλακή, 17 μήνες και είναι 18. Ναι, πώς, γιατί, τι έγινε και σε φέραν εδώ, για κλοπές. Ναι, βασικά έκανα την πρώτη φορά, έκανα, με δικάσανε. Πού έμεινες, σε ποια περιοχή. Ρέθινο, Κρήτη. Κρήτη. Ναι. Έλα, κάτσε έναν τρόπο, πριν πάμε στις κλοπές. Από την βόρειο, από τη Βόρεια Αλβανία, πώς έφτασες στη Νότια Ελλάδα. Πολλές μέρες δρόμου. Πολλές μέρες δρόμου. Πάρα πολλές. Δύσκολο. Με τα πόδια. Όχι, βασικά όταν ήρθα εγώ, έχω έρθει μέχρι Λάρισα με τα πόδια. Πέντε μέρες έχω κάνει το δρόμο. Από πού ήρθες. Από Αλβανία, από Κόρυθα μέχρι Λάρισα με τα από πόδια. Κόρυθα. Ναι. Μέχρι Λάρισα με τα πόδια. Ναι. Πέντε μέρες. Αυτό πέντε... που λένε με τις γραμμές του τρένου. Δεν ξέρω αυτό ακριβώς, αλλά πέντε μέρες έκανα. Ναι, όχι από τις γραμμές του τρένου, γιατί συνήθως λέει παίρνουν τις γραμμές του τρένου και πάνε πλάι στο τρένο για να μην χάσουν τον δρόμο. Εντάξει. Παλιός ήταν ένας θείος μου και το ήξερα καλά. Α, είχες ένα φίλο μαζί που ήξερε τον δρόμο.
Και πέρασε τα σύνορα. Ναι. Βράδυ. Εντάξει, δεν είναι όπως το λένε τα σύνορα να πας μέρα ή βράδυ. Δεν είναι. Είναι εύκολο να πέρασε τα σύνορα. Δεν έχει τίποτα. Πέρασε. Δεν φοβόσουν. Πρώτη φορά ναι. Αλλά το έχω κάνει δύο φορές. Πρώτη φορά τι ένιωθες. Εγώ λέω πότε περνάω τα σύνορα, πότε περνάω, πώς θα είναι. Θα είναι δύσκολο, ξέρω εγώ. Θα μας πει πολλά είναι κάτι τέτοια που άκουγα, Αλβανία, ότι πήρα πολλά είναι, ξέρω εγώ. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Φανταζόσουν την Ελλάδα πώς για πες μου, τι φανταζόσουν ότι θα βρεις εδώ το Παρίσι. Ναι, το τέλειο μέρος. Αλλά... Το πίστευες. Στην αρχή ναι. Το τέλειο μέρος για να βγάλω κάτι, να είμαι καλύτερα οικονομικά πίσω. Μα ήσουν πολύ μικρός. Όταν ξεκίνησες, πόσο χρόνο ήσουν? Από τα 14 έχω έρθει. 14 ήρθες. 14 ήρθες. Δεν κάθεσαι μωρό, παιδί είσαι. Βάνει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχεις αδέρφια, οικογένεια. Άλλα 4. 2 κορίτσια και 2 άλλα αγόρια. Ο μπαμπάς τι δουλειά κάνει στην Αλβανία? Τώρα είναι άνεργος, μηχανικός είναι. Μηχανικό, αυτοκινήτων. Ναι. Νιώμα. Δεν δουλεύει. Στο σπίτι. Τους είπες ότι φεύγεις? Ναι. Τι τους είπες? Α, το τέλει. Όχι, εγώ σου εύχομαι να πας πιο πάνω, πολύ πάνω, γιατί φαντάζομαι ότι... Και εγώ αυτό θέλω, αλλά λέω πιο κάτω από εδώ δεν γίνεται να πάω, πιο φυλακή από εδώ. Ποια είναι ωραία, το ωραιότερο κομμάτι εδώ στη φυλακή, γιατί μου έχεις πει το βουνό την προηγούμενη φορά. Εντάξει, ωραία είναι να είσαι έξω, όχι με καγγελά, να είσαι ελεύθερος. Φαντάζεσαι συνέχεια το βουνό, εντάξει, όταν βλέπεις. Όταν κοιμάσαι στα όνειρά σου, συνήθως τι βλέπεις? Βλέπεις όνειρα? Ναι. Τι ονειρεύεσαι? Τι ονειρεύεσαι? Είναι ελευθερία σου. Βλέπεις συνέχεια έξω πράγματα, ανθρώπους που δεν έχεις δει. Δύσκολα είναι. Ποιον θέλεις πιο πολύ να δεις τώρα? Την οικογένειά μου. Την οικογένεια. Ναι. Έχω κάπως καιρό να το δω. Θα σ' άρεσε να έρθουν εδώ, να σε δω? Ναι, γιατί όχι. Και στη φυλακή. Δεν σε πειράζει? Απλά με... μου φτάνει να τους δω. Σου φτάνει? Αφού δεν γίνεται κάτι άλλο. Θα ήθελες να έρθουν να σε δουν? Πώς δεν θα ήθελα. Έχουν έρθει ποτέ? Η αδερφή μου έχει έρθει 2-3 φορές. Mm-hmm. Τώρα έχουν φύγει όλοι οι Αλβανοί. Δεν έχω κανένα. Αλβανία μένουν εκεί, στην πόλη σας, στην ναι. Βόρεια Αλβανία. Ναι. Για σένα τι είναι δικαιοσύνη? Αν ακούς τη λέξη δικαιοσύνη, τι σκέφτεσαι? Εντάξει, να κάνω κάτι σωστό εσύ. Όπως εμένα, δικαιοσύνη δεν λέγεται. Και πολλά άλλα παιδιά μου. Είναι τζάβο μέσα. Όταν ακούς τη λέξη αστυνομία... Τι να πεις, αστυνομία. Σε χτύπησαν ποτέ? Αρκετές φορές. Στην Κρήτη? Πολύ. Εντάξει. Τι κλωτσιάς, βουνιάς, παλιάρες, τι. Απ' όλα. Ναι. Γιατί τους έκανες κάτι? Εντάξει, γιατί με πιάσανε κλοπές. Ξέρω εγώ. Για να τα πεις όλα. Γιατί, πώς και πού. Φάκι, ξύλο. Αυτά είναι στο μενού, εντάξει. Τις, παρανο... είναι... Τις παρανομίες είναι. Δεν ξεχνιούνται όμως. Δεν ξεχνιούνται, αλλά τι θα κάνεις. Ήσουν μικρός πολύ. Τι έφταξε, η ηλικία σου ή κάτι άλλο? Η ηλικία. Εντάξει. Yes. Εγώ έφταιγα. Έφταιγε κανείς που μπήκα σε αυτόν τον δρόμο. Φίλους έχεις? Εδώ. Γενικά. Ναι. Εδώ έχεις φίλους. Έκανες φίλους εδώ μέσα. Εντάξει. Εδώ μέσα είναι δύσκολο να κάνεις φίλους. Γιατί? Γιατί δεν ξέρεις τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις ένα καλό φίλο που να είσαι. Να μου πεις ότι έχουν μπέσει εδώ μέσα, πιο πολύ απ' έξω. Έχουν μπέσει όταν λες κάτι, εντάξει, όταν συμφωνείσαι κάτι πρέπει να το κάνει. Αλλά φιλία δεν έκανες εδώ μέσα. Φιλία δεν το πεις. Εντάξει. Ήταν...